Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδέλφοι, ευρισκόμενοι στο βιβλίο της Σοφίας Χειρά, στο 16ο κεφάλαιο, στον 6ο στίχο, ήδη είδαμε από την περασμένη φορά, χωρίς όμως να ολοκληρώσουμε αυτό το χωρίο, τούτα: «Εν συναγωγή αμαρτωλών εκαυθίσεται πύρ και εν έθνη απειθή εξεκάρθη οργή». Δηλαδή, σε σύναξη αμαρτωλών θα ανάψει φωτιά να τους κάψει, και σε έθνος που απειθεί και αποστατεί από το Θεό γρήγορα θα ξεσπάσει σαν φωτιά η θεία οργή. Σας είπα ότι ήδη είχαμε αρχίσει την ανάλυση του χωρίου αυτού, μόνο που δεν την ολοκληρώσαμε. Το νόημα είναι ότι ο Θεός τιμωρεί ένα λαό όταν αποστατεί. Ή μία συναγωγή ανθρώπων, δηλαδή μία ομάδα ανθρώπων, όταν σκέπτονται πονηρά. Και είτε εναντίον του λαού του Θεού, είτε εναντίον του πλησίον, είτε κτλ. Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι σήμερα πια το κακό είναι οργανωμένο και στρέφεται εναντίον ακόμη και λαών και ολοκλήρου της φυλής, και ότι είναι αυτό που λέμε σκοτεινές δυνάμεις, και ένα στοιχείο από αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις, γιατί είναι πολλές αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις, είναι, σας έλεγα την περασμένη φορά, ο σιωνισμός. Να δούμε όμως ακριβώς πώς η Σοφία Σιράχ εδώ υπενήσεται αυτό το «θα τους φάει φωτιά». Τι έχει υπόψη ο Σιράχ, ο σοφός Σιράχ, για να το λέγει αυτό? Βεβαίως έχει υπόψη του την προτέρα ιστορία του Ισραήλ. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο βιβλίο των Αριθμών, που αξίζει, αφού και ο σοφός Σιράχ θίγει το θέμα αυτό, αξίζει να δούμε με πολύ λίγα λόγια εκείνα τα οποία υπενήσεται. Κάποτε σκέφτηκαν εγωιστικά κατά του Μωυσέως και κατά του Ααρών κάποιοι Εβραίοι. Δηλαδή του επεκράτησε με στην καρδιά τους η υπερηφάνεια. Ήταν ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών, όπως μας τα περιγράφει το βιβλίο των Αριθμών στο 16ο κεφάλαιο. Μαζί με αυτούς, ιδίως με τον Κορέ, εστασίασαν, και ήταν από τη φυλή του Λεβί αυτός, εστασίασαν ακόμη 250 άνδρες. Ήσαν εκλεκτοί άνθρωποι. Δεν ήσαν τυχαίοι, εντούτοις αμφισβήτησαν τόσο την αρχηγία του Μωυσέως όσο και την αρχιεροσύνη του Ααρών. Και τότε ακριβώς συνέβησαν τα φοβερά πράγματα. Απήτησε ο Κορέ με τους 250 άνδρες του «και ποιοι είσαστε εσείς, λέγει, που εσύ μας κυβερνάς και ο αδελφός σου αρχιερατεύει? Και ποιοι είσαστε εσείς? Εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε μια σειρά, και εμείς από τη φυλή του Λεβί είμαστε». Και μάλιστα τρόμαξε ο Μωυσής και ο Ααρών αν τον άκουσαν αυτές τις κουβέντες, που ήδη κάποιοι άνδρες από τη δική τους τη φυλή στασιάζουν. Και συνέβη τούτο. Είναι γνωστό ότι μόνον οι ιερείς εθυμίαζαν. Εάν κανείς δεν είτε ο ιερεύς, δεν μπορούσε να θυμιάσει. Και τότε αυτοί είπαν «θα θυμιάσουμε κι εμείς». Βέβαια είναι μια μακρά ιστορία, δεν σας λέγω λεπτομέρειες. Όταν το απεδέχθη αυτό ο Μωυσής, «να θυμιάσετε κι εσείς». Με τη διαφορά μόνο ότι διατηρείτο στην σκηνή του μαρτυρίου
μία φωτιά. Αυτή δεν έσβηνε ποτέ. Αυτή η φωτιά πρωτοάναψε με θαυμαστόν τρόπο, όπως ακριβώς έπεσε φωτιά επάνω στα σφάγια, στη θυσία που έκανε ο προφήτης Ηλίας. Έτσι για πρώτη φορά εις την έρημον φωτιά έπεσε από τον ουρανό, κατέφεγε τη θυσία και αυτή η φωτιά διατηρείτο. Κάθε άλλη φωτιά εθεωρείτο κοσμική. Είναι ένα ωραίο θέμα που μπορεί κανείς να πει πολλά πολλά πράγματα. Η φωτιά του Θεού και η φωτιά του κόσμου. Το πυρ του Θεού και το πυρ το, όπως λέγεται, το αλότριον, το ξένο, το κοσμικόν πυρ. Δεν μένω όμως σε αυτή τη θέση, αν και είναι από ερμηνευτικής πλευράς και ποιμαντικής πλευράς είναι πολύ ωραία θέση. Ωστόσο αυτοί άναψαν τα καρβουνά τους από το κοσμικό πυρ και τότε συνέβη κάτι φοβερό. Σημειώνει στο βιβλίο των αριθμών 16 κεφάλαιων 1 έως 35, είναι μια μακρά περιγραφή. Πυρ εξήλθεν παρακυρίου και κατέφαγεν τους 50 και 200 άνδρας, τους προσφέροντας το θυμίαμα. Έπεσε φωτιά από τον Κύριον, από τον ουρανό, και τους έκαψε και τους 250. Φοβερό αυτό. Έχουμε τους άλλους δύο στασιαστάς, τον Δαθάν και τον Αβυρών. Αυτοί, παρότι τους έστειλε πρόσκληση ο Μωυσής να δουν επιτέλους τι θέλουν, να τους εξηγήσει, ειρνήθησαν να πάνε και είπαν τα εξής λόγια: «Μη μικρόν τούτο ότι ανοίγεγε ημάς εις την υγιήν ρέουσαν γάλα και μέλι, αποκτείνε ημάς εν τη ερήμο ότι κατάρχηση μονάρχων, ούκα να βαίνουμε». Λέει, μικρό πράγμα είναι ότι μας έφερες δήθεν εις την γην την ρέουσα μέλι και γάλα κι όμως μας άφησες εδώ εις την έρημον για να πεθάνουμε, και κατάρχησιμον άρχον, να σας το πω απλό ελληνικά, και έκατσε στο σβέρκο μας αρχηγός. Ποιος είσαι εσύ? Ούκα να μένουμε, δεν ερχόμαστε. Με αφθάδια βλέπει κανείς μέσα σε αυτά τα λόγια τι αφθάδια υπάρχει. Και εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία, αγαπητοί μου. Στο ίδιο κεφάλαιο είναι, όταν ο Μωυσής κάλεσε το λαό, του απεκάλυψε ο Θεός τι θα γίνεται, και τότε είπε ο Μωυσής: «Μη πλησιάζετε τις σκηνές αυτών των δύο, του Δαθάν και του Αβυρών». Οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα ζώα τους, τα υπαρχοντά τους, οι σκηνές τους, μη τους πλησιάζετε, γύρω γύρω σταθείτε. Αυτοί δεν κορόιδευαν. Και τότε ηνύχθη η γη και κατέπιεν Δαθάν και εκάλυψεν επί την συναγωγή Αβυρών, και ξεκάφθη πυρ εν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς. Τότε ανοίχθηκε η γη, αγαπητοί μου, ανοίχθηκε η γη, έτσι. Έπεσαν μέσα στο άνοιγμα της γης όλο το σπιτικό του Δαθάν και όλο το σπιτικό συναγωγή εδώ του Αβυρών, και η γη τους κατάπιε και έκλεισε. Φοβερό. Όσο για τη φωτιά και ξεκάθαρη πυρ εν τη συνταγωγή αυτών, αναφέρεται στον Κορέ με τους 250 άνδρες που τους κατέφλεξε ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, εδώ ο Θεός τιμωρεί εκείνους οι οποίοι δημιουργούν μία συναγωγή, δηλαδή μία συγκέντρωση που στρέφονται εναντίον του Θεού και εναντίον των δικαίων κλπ. Ένα δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στο λαό.
Εδώ είχαμε απλώς δύο μικρές ομάδες. Αυτό είναι γραμμένο στο ίδιο βιβλίο των αριθμών, στο 11ο κεφάλαιο. Εγόγγισε ο λαός. Και πότε δεν γόγγιζαν αυτοί οι άνθρωποι? Και αν ο Θεός τους κράτησε 40 χρόνια εις την έρημον, γι' αυτό και επανεστάθησαν ο Δαθάν και ο Αβυρών. Εσύ δεν είπες ότι θα πάμε στην γη πυρέουσα μέλη και γάλα, ότι σου είπε ο Θεός κλπ? Ναι, αλλά ο Θεός σας κρατάει εδώ για δύο λόγους, αν όχι για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος ήταν, έπρεπε να πάρουν τον νόμο και να παιδαγωγηθούν στην έρημο. Δηλαδή, να το πω με μια σύγχρονη έκφραση, όπως ένας που πρόκειται να γίνει ηγέτης, ιδίως εκκλησιαστικός, πρέπει να περάσει από την έρημον. Θα το λέγαμε ακόμη, από ένα μοναστήρι. Ο Απόστολος Παύλος, ενώ δέχτηκε την κλίση του Χριστού, ενώ υπόθηκε εις τον Ανανία που εβάπτισε τον Παύλον ότι μόνο θα τον βαπτίσει, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς θα εδίδασκε τον Παύλον, όμως ο Παύλος μετά από την επιστροφή του εις Χριστόν απεσήρθη στην έρημον της Αραβίας 3 ολόκληρα χρόνια. Γιατί? Διότι πάντα προηγείται ως αναγκαιοτάτη η έρημος. Σήμερα, αν υποφέραμε πολλές φορές από έναν κλήρο που δεν είναι εκείνος που θα έπρεπε να είναι, είναι γιατί ο κλήρος και ο έγγαμος δεν περνούν από τα μοναστήρια, από την έρημο. Παλαιότερα υπήρχε η εξής συνήθεια: εκείνοι που επαντρεύοντο, υπογραμμίζω, εκείνοι που επαντρεύοντο μετά από το γάμο τους δεν κάναν ξεφαντώματα, τα οποία κατακρίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και λέγει ότι τα ξεφαντώματα αυτά προσβάλλουν το μυστήριο του γάμου. Αλλά θα το φανταζόσαστε, επήγαιναν σε δύο ξεχωριστά μοναστήρια, ο σύζυγος σε ανδρικό μοναστήρι και η σύζυγος σε γυναικείο μοναστήρι, και εκεί εκάθαντο λίγο καιρό, ένα-δυο μήνες. Και τι έκαναν? Έπαιρναν γεύσεις πνευματικής ζωής και επανήρχοντο για να φτιάξουν το σπιτικό τους. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Πολύ δε παραπάνω και ο έγγαμος κληρικός θα έπρεπε και αυτός να περνά κάποιο καιρό, λίγο καιρό έστω, από την έρημον. Τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, από την έρημον ενός μοναστηρίου, και να μάθει μερικά πράγματα, όχι μόνο τα απλώς τυπικά ή λειτουργικά, αλλά να μάθει και ουσιαστικά, να μάθει τον τρόπο πως να ζει και να είναι άνθρωπος ταπεινός. Πάρα πολλές φορές έχουμε κληρικούς αγάμους αρχιμανδρίτη και λοιπά, οι οποίοι δεν πέρασαν ούτε μια ώρα από ένα μοναστήρι. Γι' αυτό έχουμε μια παρακμή εις το κλήρο μας, και εκ της παρακμής του κλήρου έχουμε και μια πνευματική παρακμή στο λαό μας. Έχουμε λειτουργική παρακμή, μια θεία λειτουργία, πως γίνεται Κύριος είδεν. Έχουμε παρακμή των πνευματικών βίων, δηλαδή ο λαός του Θεού δεν κοινωνεί συχνά, δεν έμαθε να νηστεύει, δεν έμαθε να είναι χριστοειδής, δεν διδάχθη. Ο λαός του Κυρίου δεν ακούει λόγων Κυρίου για να κατηχείται και να καταρτίζεται διαρκώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν που είναι η αιτία του κακού. Ωστόσο, ήταν και ένα άλλο. Ο λαός αυτός που ο Θεός θέλει να μείνει στην έρημο και μένει 40 χρόνια,
ήταν ο γονγκισμός του και τιμωρεί ο Θεός το λαό του λέγοντας θα πεθάνουν, γιατί πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, θα πεθάνουν όσοι γεννήθηκαν στην Αίγυπτο και βγήκαν από εκεί και ήρθαν στην έρημο. Δεν θα μπει ούτε ένας πλην δυο, θα σας πω ποιοι και γιατί, δεν θα μπει κανένας εις την γη της επαγγελίας, γιατί εγωγγίσατε. Δεν μπήκε ούτε ο Αρών, διότι έδειξε δειλία και επέτρεψε την ιδωλολατρική εκείνη κατασκευή που έκανε ο λαός με το χρυσό μοσχάρι. Δεν μπήκε ούτε ο Μωυσής, διότι και εκείνος αγανάκτησε με το λαό αυτό, τον έφεραν εις απόγνωση. Μόνο δύο μπήκαν, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, γιατί αυτοί είχαν γεννηθεί στην Αίγυπτο, και μπήκαν αυτοί οι δύο διότι έπρεπε να σταθούν μάρτυρες ότι ο λαός ξεκίνησε τη ζωή του από την Αίγυπτο, διότι οι νεότεροι που γεννήθηκαν στην έρημον δεν μπορούσαν να ξέρουν από πού ξεκίνησαν. Και επί δύο μαρτύρων ή τριών σταθήσετε παν ρήμα, και έτσι μόνο δύο δεν μπαίνουν, ενώ όλος ο άλλος λαός που γεννήθηκε στην Αίγυπτον απέθανον μέσα στα 40 χρόνια. Θα μου πείτε, είναι φοβερός ο Θεός που θα πει προκαλεί φόβον. Ναι, ναι. Και πού να ξέρετε ότι εκείνος που επιφέρει αυτήν την τιμωρία, είναι θα βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αυτό δεν είναι πλεονέκτημα για μας την Καινή, και θα σας πω γιατί. Είναι ο Θεός Λόγος, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο γνωστός μας Ιησούς Χριστός. Φοβερός, φοβερός. Ναι, όπως θα είναι και εις την κρίση φοβερός. Αυτός ο γλυκύτατος Ιησούς, ναι, ο γλυκύτατος Ιησούς. Αλλά μη θεωρήσετε ότι είναι προνόμιον της Καινής Διαθήκης επειδή είναι ο χώρος της χάριτος. Όχι, μη χειρότερα. Γιατί, το λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν λέγει πάσα παράβασης, κάθε παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν, πληρώθηκε, τιμωρήθηκε, πώς εμείς, τι εμείς, εμείς της Καινής Διαθήκης εκθευσόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας, πώς λέει εμείς θα ξεφύγουμε από την κρίση του Θεού, και τι λέει αμελήσαντες, εκείνο το έκαλα, και τι αμελήσαμε, αν όχι εμείς ποδοπατήσαμε, όχι αμελήσαμε, τι σωτηρία μας, τι σωτηρία, όχι σωτηρία που στηρίζεται στο αίμα ζώων θυσιαζομένων, αλλά σε αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού επί του Σταυρού. Βλέπετε, παρακαλώ. Ας δούμε λοιπόν πώς κάποτε εγόντισε ο λαός εις την έρημον, γιατί και αυτό αναφέρει εκεί ο Σύρα και λέγει, και αυτό στους αριθμούς 11ο κεφάλαιο. Είναι μεμονωμένο αυτό, είναι σε 3 στίχους. Και ειν ο λαός γονγκίζων πονηρά εναντί Κυρίου. Είδατε, ο λαός λέει εγόγγιζε πονηρά. Αν μου πείτε τι είδους πονηρά, μην πάτε μακριά, θα σας πω πως, και να με συγχωρέσει ο Θεός. Τι Θεός είναι αυτός, λέω αυτά τα οποία λέμε εμείς. Τι Θεός είναι αυτός? Αν ήταν Θεός που να ήταν καλός, θα μας άφηνε να χαθούμε? Γιατί εκείνον τον κάνει να προκόβει και μας όχι?
ότι είναι συνεπώς ο Θεός προσωπολήπτης, και ποιον να πρωτοβοηθήσει ο Θεός. Αυτά είναι τα πονηρά που λέει ο λαός γογγίζοντας κατά του Θεού. Το έχω πει κι άλλο, ότι είναι τώρα μερικά 3-4 χρόνια. Έναν θυμίστη που είχαμε μια πολύ ξηρασία, και ένας αγρότης, ξέρετε τι έκανε. Σας είπα το παράδειγμα αυτό, το έχω ξαναπεί. Έπεσε ανάσκελα και σήκωσε χέρια και πόδια και μούτζωνε το Θεό. Ακούτε? Γογγίζων λοιπόν ο λαός πονηρά εναντί Κυρίου, και ήκουσε Κύριος και θυμώθη οργή, και ξεκάφθεν αυτής πυρ παρακυρίου και κατέφαγε μέρος της παρεμβολής. Ένα μέρος του στρατοπέδου το έφαγε φωτιά, και αν μεν πέσει ένας κεραυνός, λέμε ήταν ένας κεραυνός, αλλά χωρίς να υπάρχει βροχή, αν πέσει φωτιά και φάει ένα μέρος του λαού, τότε αυτό δεν είναι κάτι το θαυμαστό? Και ύφησα το Μωυσής προς Κύριον και εκόπασε το πυρ. Άρα λοιπόν ήταν πυρ που συνεχώς έπεφτε. Ένας κεραυνός πέφτει και τέλειωσε, σε κλάσμα δευτερολέπτου. Εδώ λέγει, έκανε προσευχή ο Μωυσής προς τον Κύριον και τότε σταμάτησε η φωτιά, και εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου εμπειρισμός. Θα την έχετε συναντήσει αυτήν την λέξη στην Παλαιά Διαθήκη. Θα πει φλεγόμενος, αυτό θα πει εμπειρισμός, ότι εξεκάθιεν αυτής παρακυρίου, διότι πυρπολήθηκε από τον ίδιο τον Κύριο. Αλλά να πούμε και ένα τρίτο περιστατικό. Αυτό, αγαπητοί μου, το πως δηλαδή οργίζεται ο Θεός όταν ο λαός αποστατεί ή ό,τι άλλο, αυτό είναι από την εκκλησιαστική μας ιστορία. Πριν όμως προχωρήσω, λησμόνησα να σας πω ότι αυτά όλα που σας είπα μέχρι τώρα είναι γραμμένα και στον 77ο ψαλμό, πολύ περιληπτικά. Δια τούτο οίκωσε Κύριος, γι' αυτό λέει άκουσε ο Κύριος, και πυρ ανήφθη εν Ιακώβ. Ιακώβ είναι ο Ισραήλ, είναι Ισραηλίτε, και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Αυτό έτσι πολύ σύντομα έχει δε ιστορική βάση αυτά που προηγουμένως σας ανέφερα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και μια ιστορία από τις αναρρύθμιτες που υπάρχουν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, πια στον νέο Ισραήλ, πως ο Θεός τιμωρεί όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Αυτό που θα σας πω βρίσκεται στον Ευεργετινό. Πιστεύω όλοι γνωρίζετε αυτή τη σειρά των βιβλίων, είναι 4 τόμοι. Στην νεοτέρα του, τελευταία του έκδοση, είναι 4 τόμοι και είναι διάφορα αποφθέγματα πατέρων κλπ. Και ιστορίες. Είναι στον 3ο τόμο, στην 240 σελίδα. Σκέφτηκα, έχει κείμενο και μετάφραση, σκέφτηκα να σας διαβάσω κατευθείαν τη μετάφραση. Μάλιστα να μην σας το διηγηθώ, αλλά να σας το διαβάσω. Εις την Λαύραν, Λαύρα θα πει μεγάλο μοναστήρι, του Επταστόμου, η οποία απέχει 7 στάδια από τη Λαύρα του Οσίου Σάβα, συνεπώς κοντά στην Ιερουσαλήμ, έζει ένας αξιοθαύμαστος αναχωρητής, ο Ιωάννης. Ούτως είχε έναν μαθητήν, ο οποίος βλέπων αυτά που έκαμαν οι Πέρσε εναντίον της Αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων, παρακαλούσε τον γέροντά του, τον αναχωρητήν Ιωάννη, να του πει εάν πρόκειται η πόλη να κυριευθεί από τους εχθρούς. Ο Όσιος καταρχάς ηρνείτο και έλεγε, από πού εγώ παιδί μου που είμαι αμαρτωλός άνθρωπος να γνωρίζω αυτό που μου ζητάς? Γέροντα,
«Μη μου αρνείς αυτό που θέλω να μάθω», επέμενε ο υποτακτικός. Κατόπιν αυτής της επιμονής εδάκρισε ο γέρον και του είπε: «Επειδή σε βλέπω μετά πόνου να επιθυμείς να μάθεις αυτό το ζήτημα, θα σου είπα όσα μου απεκάλυψε ο Θεός προ 5 ακριβώς ημερών. Άκου λοιπόν, καθώς με απασχολούσε επιμόνως η σκέψη αυτή του μέλλοντος, δηλαδή της Ιεράς Πόλεως Ιερουσαλήμ, και προσευχόμην, βλέπω την εξής τρομακτική οπτασία. Μου εφάνει ότι ανυρπάγιν και ευρέθην πρώτου φρικτού Γολγοθά. Πλήθος δε κόσμου μετά των ιερέων έκραζον: «Κύριε ελέησον». Υψώσας δε το βλέμμα μου, βλέπω τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν προσιλωμένον, καρφωμένον επάνω εις τον Σταυρόν. Κάτω δε του Σταυρού την Κυρίαν και Δέσποινα του κόσμου, ηκετευτικός να εκδισοποιεί των εσταυρωμένων Ιησούν χάρη του λαού. Στις μητρικές αυτής ηκεσίες απήντησε από το ύψος του Σταυρού ο Ιησούς, αποστρεφόμενος των παρευρισκόμενων λαών. Δηλαδή, τρόπον την ασαναγύρισε το κεφάλι του. Δεν ήθελε να βλέπει το λαό, έβλεπε μόνο την μητέρα του. «Δεν ακούω τις προσευχές των, διότι με τις αμαρτίες των ευεβήλωσαν το θυσιαστήριό μου». Κατόπιν αυτού, με περισσότερα ένταση και βαθαίως αναστενάζοντες, εκράζομεν το Κύριε ελέησον. Τούτο τρόπος όλοι ήλθομεν εις τον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου που είναι της Αναστάσεως. Τότε εγώ απεχώρησα ολίγον από το πλήθος και πήγα να προσκυνήσω εις τον τόπον εις τον οποίον φυλάσσονται τα τίμια ξύλα του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Αλλά τι να ειδώ! Από ένα σημείο όπου υπήρχε ο Σταυρός ανεδίδετο δυσόδης βόρβορος και εχύνετο εις το κέντρο του ναού. Δύο δε ιεροπρεπείς άνδρες εστέκοντο μετευλαβίας εκατέρωθεν του Τιμίου Σταυρού. Εις αυτούς απευθυνόμενος είπων: «Δεν φοβήστε τον Θεόν; Πώς ανέχεστε την κατάσταση αυτή του βορφόρου, εκ της οποίας δεν δυνάμεθα ούτε να προσευχηθούμε; Από πού προέρχεται αυτή η δυσοδεία του βορφόρου;» Εκεί δε οι δύο άνδρες, πάντα οπτασία αυτά, πάντα οπτασία. Εκείνοι δε οι δύο άνδρες μου απήντησαν: «Αιτία είναι οι ανομίες των κληρικών αυτού του τόπου». Δευτερολογών πάλι ρώτησα τους δύο αυτούς άνδρες: «Δεν μπορείτε να καθαρίσετε αυτόν τον βόρβορον, ώστε να καταστεί δυνατή η προσευχή μας εδώ;» Και τότε οι δύο εκείνοι άνδρες μου εφανέρωσαν τα φοβερά γεγονότα. «Πίστευσε, αδελφέ», μου είπαν, «ότι η κατάσταση σε αυτή εδώ μόνον δια του πυρός θα καθαριστεί». Πελέκι, δεν είναι δυνατόν κατά άλλων τρόπων. Λέγοντας αυτά ο γέροντε δάκρυσεν. Αφού συνήλθεν ο λίγον, συνέχισε την προφητική αφήγησή του στο μαθητή του: «Ακόμη θα σου πω και αυτό, παιδί μου. Η απόφαση για μένα είναι να αποκεφαλιστώ. Τον Άγιος άνθρωπος του φανέρωσε ο Θεός τι θα γίνει. Για μένα, λέγει, η απόφαση είναι να αποκεφαλιστώ. Πάρα πολύ παρεκάλεσα τον Θεό να αποφύγω αυτών των φρικτών θάνατων και μου απεκαλύφθη ότι είναι απόφασης και πρέπει να εκπληρωθεί. Και πράγματι, ενώ ο γέρον διηγείτο προς τον μαθητή του αυτά,
εισόρμησαν οι βάρβαροι εις την πόλη και αμέσως τον συνέλαβαν. Ο μαθητής κατόρθωσε να διαφύγει, ενώ τον γέροντα τον εφώνευσαν. Μετά την αποχώρηση των βαρβάρων επέστρεψε ο μαθητής και βρήκε νεκρό το γέροντά του. Αφού δε τον έκλαψε πίκρος, τον εκείδευσε μαζί με τους πατέρες. Από αυτήν τη διήγηση, τόσο ή μάλλον από αυτές τις διηγήσεις, τόσο από την παλαιά όσο και αυτό που σας διάβασα, και είναι απλώς μόνο ένα κάτι, ενώ έχουμε πάμπολες άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε πως ο Θεός ετιμώρησε και τιμωρεί το λαό του για αμαρτίες και αποστασίες. Μάλιστα και τον νέο Ισραήλ, την Εκκλησία, τους χριστιανούς ετιμώρησε πολλές φορές ο Θεός και τιμωρεί μέσα στην ιστορία. Όπως δεν αφήστη, δεν λυπήθηκε ο Θεός την Αγία Ιερουσαλήμ, ακόμη και αυτόν τον ναό, ο Σολομώντος, η πρώτη καταστροφή του έγινε από τον Αβουχοδονόσορο τον 6ο αιώνα, και η δεύτερη καταστροφή του έγινε από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν, και το προφήτευσε αυτό ο Κύριος. Έτσι δεν λυπάται, δεν εφίστη, δεν λυπάται ο Θεός και τον λαό του, τον Ορθόδοξο Χριστιανικό? Ούτε αυτήν την Κωνσταντινούπολη λυπήθηκε, ούτε αυτόν των πανίερων ιερών ναών της του Θεού Σοφίας. Τι νομίζετε όταν βλέπουμε το ναό που λειτουργούσαμε εκεί και σήμερα να είναι κάτω από την κατοχή των Τούρκων? Κάποιος τόλμησε από τους πρώτους, με μια ομάδα ανθρώπων που πήγαν εκεί, να ψάλουν ένα τροπάριο μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Τρέξαν οι Τούρκοι και τους σταμάτησαν. Αυτή είναι η τιμωρία μας. Αυτή. Να βλέπουμε εκείνα που δημιουργήσαμε και να μην μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Γιατί? Διότι και η πόλη είχε πολλές αμαρτίες. Είχε πάρα πολλές αμαρτίες. Διαβάσετε τη Βυζαντινή ιστορία να δείτε τι αμαρτίες είχε αυτή η πόλη. Για να μην σας πω ότι ήδη επανέλαβε ό,τι και ο Σολομών στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Τι? Πρώτης πτώσεως της Κωνσταντινούπολης, ήδη μέσα στην πόλη υπήρχαν τζαμιά Τούρκων που ελάτρευαν, ας πούμε, τον Θεό όπως αυτοί τον λατρεύουν. Είχε τζαμιά, όπως και η Ιερουσαλήμ είχε γεμίσει από ναούς ξένων θεοτήτων. Και το είπε ο Θεός: θα σε τιμωρήσω, αλλά χάριν του πατέρα σου, είπε στον Σολομώντα, θα τιμωρήσω τους απογόνους σου. Ήδη ο γιος του, ο Ροβοάμ, στάθηκε η αιτία να χωρίσει το βασίλειον σε δύο βασίλεια, το ένα με δύο φυλές με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το άλλο με 10 φυλές με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα έτσι είναι, και επειδή στην εποχή μας δείχνουμε κατά προκλητικών τρόπων αυτή την αποστασία μας, γι' αυτό πρέπει να φοβούμεθα μήπως ξεσπάσει η οργή του Θεού εναντίον μας. Σας παρακαλώ, πάρτε στα σοβαρά αυτά που λέμε. Επιμένω δε να σημαδεύω τον εκκλησιαστικό μας χώρο. Επιμένω. Δεν πάμε καλά. Στη Μονή Βατοπεδίου υπάρχει μια τοιχογραφία της Θεοτόκου, συμπτωματικά δε μια εικόνα αυτής της τοιχογραφίας μας έφεραν κάποιος κύριος για να τη βάλουμε στο ιερό να την πάρει ύστερα από λίγο καιρό. Στο παρεκκλήσι, σε ένα παρεκκλήσι που λέγεται της παραμυθίας, δεν της παρηγορίας,
είναι έξω από το Ιερό Βήμα, υπάρχει το εξής. Λέγεται ότι σε κάποια επιδρομή πειρατών, κάποια εποχή, η Θεοτόκος εφώναξε μίαν φωνή. Από την εικόνα βγήκε η φωνή: μην ανοιχθούν τώρα το πρωί οι πύλες της Μονής. Και τότε ήταν ο ηγούμενος μέσα στο ναό, είχε τελειώσει η λειτουργία, ακολουθεί όλη τη σκηνή, μόνος του είχε μείνει. Και τότε άκουσε μίαν φωνή του Ιησού Χριστού που απαντάει στην μητέρα του. Ακούστε, το αντιγράφω. Ο εναγκάλες της Θεομήτωρος Ιησούς Χριστός εν όψη αγριεμένη την δεξιάν επί του στόματος αυτής κρατών, με το δεξί του χέρι της έκλεισε το στόμα της Παναγίας, της μητέρας του. Φαίνεται ότι αποτρέπει αυτήν η ονειλέγον, σαν να της λέει μη μιλάς, σαν να της λέει μη μητέρ επιβλέπεις επί του αμαρτωλού τούτου ποιμνίου. Άφεσε αυτό ή να διέλθει δια της ρομφαίας των πειρατών. Επλήθυνον γάρ εανομίε αυτού. Όχι μητέρα μου, μη δυσοπείς, μη οικετεύεις, μη δέεσαι για αυτούς. Είναι πάρα πολλές οι αμαρτίες τους, άσε να περάσουν από το μαχαίρι των πειρατών. Αγαπητοί μου, είναι φοβερά πράγματα αυτά. Υπάρχει δε αυτή η εικόνα, σας είπα, στο παρεπίσον παραμυθία εις τη μονή του πεδίου. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο καιρός του άρξαστε, αυτό ισχύει για κάθε εποχή, ο καιρός του άρξαστε το κρίμα από του οίκου του Θεού. Ο καιρός, λέει, που θα αρχίσει η καταδίκη θα αρχίσει από τον οίκο του Θεού, δηλαδή από τους κληρικούς, δηλαδή από τους κληρικούς, και θα ακολουθήσει στο λαό. Είδε πρώτον αφημών τι το τέλος των απειθούντων το του Θεού Ευαγγελίου, εάν, λέγει ο Θεός, ξεκινάει από μας το λαό του, ποιο θα είναι το τέλος και η τιμωρία εκείνων που απειθούν εις το Ευαγγέλιο. Πρώτη επιστολή Πέτρου 4,17. Και όπως σημειώνει ο Ιεζεκίη στο 8ο κεφάλαιο, στο 9ο κεφάλαιο, και το 8ο και το 9ο είναι, διαβάσατε τα σπίτι σας, Ιεζεκίη 8ο και 9ο κεφάλαιο, διαβάσατε τα, θα μείνετε κατάπληκτοι, θα τρομάξετε. Αν είναι δυνατόν, διαβάσατε τα αυτά με ένα βοήθημα, δηλαδή με μια μετάφραση. Εκεί σημειώνει, επειδή, λέγει, έδειξε στον Ιεζεκίη ο Θεός, σκάψε άνθρωπε του Θεού, άνθρωπε, λέει, ή ανθρώπου, σκάψε. Και έσκαψα, λέγει ο προφήτης, έσκαψα. Και βρέθηκα μπροστά σε μία πόρτα. Μπες μέσα, μου λέγει ο Θεός. Μπήκα μέσα και είδα άνδρες από τους άρχοντες της πόλεως να θυμιάζουν διάφορα σχήματα υδρολατρικά στους τοίχους. Τα θυμίαζαν και προσευχόντουσαν σε αυτά. Ιε ανθρώπου, βλέπεις τι κάνουν στους ιδιαιτέρους των κοιτώνας. Απ' έξω στο ναό με λατρεύουν εμένα. Ιδιωτικώς λατρεύουν τα είδωλα. Βλέπεις, λέει, ιε ανθρώπου τι κάνουν. Ε, λοιπόν, θα δεις τι θα γίνει τώρα. Εμφανίζεται στο όραμα πάντα την οπτασία του Ιεζεκίλ ένας άνδρας ποδήρης, δηλαδή μακρύ χιτώνα, κρατούσε πέλεκιν, πέλεκιν, και συνοδεύεται από άλλους 5-6, και ξεκινάει να σφάξει όλους εκεί οπτασία πάντα μέσα στα Ιεροσόλυμα. Αυτός δε ο ποδήρης ανήρ, δηλαδή ο άνδρας που χωρούσε τον ποδήρι χιτώνα,
από όλα τα χαρακτηριστικά διακρίνουμε ότι είναι ο Θεός Λόγος, ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός. Ναι, ναι, το λέω αυτό το γλυκύτατος γιατί έχει γίνει παραμύθι σε πολλούς. Μα θα μας τιμωρήσει ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο γλυκύτατος αλλά και ο δίκαιος. Και μην το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Γιατί εν ονόματι αυτής της γλυκύτητος και της αγαθότητος κάνουμε ό,τι κάνουμε και παίρνουμε θάρρος και αμαρτάνομαι ασύστολα μπροστά στο Θεό. Ό,τι τάχα θα μας συγχωρήσει κλπ. Και αμελούμε τη σωτηρία μας. Και τότε ακούστηκε φωνή πιθανώς του ουρανίου πατρός και του λέγει: πριν ξεκινήσεις να σφάξεις, βάλε το σημείον επί των μετόπων εκείνων που στενάζουν για το κακό που συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί που στενάζουν? Είναι κάποιοι ευσεβείς άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε σε αυτό το κατακλυσμό του κακού. Τι να κάνουν? Λέει, αυτοί στενάζουν, αυτοί δεν πρέπει να σφαγούν. Βάλε λοιπόν το σημείο. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν το σημείο. Η μετάφραση εκ του εβραϊκού έχει το σημείο ταφ. Το σημείο ταφ στο φοινικικό και εβραϊκό και φοινικικό αλφάβητο είναι ένα σταυρουδάκι. Αυτό διασώζεται μέσω του ελληνικού αλφαβήτου στο λατινικό αλφάβητο. Το μικρογράμματο τε, ταφ, είναι σταυρός. Το από κάτω κατσουνάκι είναι καλλιτεχνικό. Σταυρός είναι. Δηλαδή, βάλε το σημείο του σταυρού. Αυτοί δεν θα σφαγούν. Βέβαια μπορούσαμε σε αυτά να μείνουμε πολύ 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 ώρα, αλλά τρέχω γιατί απλώς είναι παραδείγματα αυτά τα οποία σας λέγω. Και μετά όλους τους άλλους, λέγει, να τους σφάξεις. Και από τον Αγίον μου άρξαστε, λέγει εκεί ο Θεός στον προφήτη Εζεκίηλ, που ακούει ο προφήτης έκπληκτος. Από τους Αγίους μου θα αρχίσεις, δηλαδή από τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς, τον αρχιερέα. Και ήρξαν το από τον ανδρών των πρεσβυτέρων. Από εκεί άρχισε η σφαγή. Ή ήσαν έσω εν το οίκο, που ήσαν μέσα οίκος, εδώ είναι ο ναός. Η σφαγή έγινε και μέσα εις το ναό. Και μάλιστα θυμήθηκα, αν θέλετε να σας πω και κάτι, γιατί αν θέλετε ευρύτερα, οίκος είναι ο λαός του Θεού. Εν το οίκου του πατρός μου πολέμωνε εσύ. Οίκος του πατρός είναι ο λαός του Θεού, αλλά οίκος είναι και ο ναός. Και συνεπώς είναι ο κλήρος και οι πιστοί, είναι όλοι αυτοί. Αλλά αν θέλετε, θυμήθηκα τώρα να σας πω και κάτι άλλο, είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι το περισσότερο εντυπωσιακό για μένα, από ολόκληρη την Αποκάλυψη. Δεν με εντυπωσίασε ούτε ο Αντίχριστος ούτε τίποτε. Ξέρετε τι με εντυπωσίασε? Όταν στον προφήτη, στον Απόστολο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, του λέγει ο άγγελος: πάρε αυτό το καλάμι και μέτρα. Μέτρησε τον ναό και μέτρησε την αυλή που είναι μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου, λίγα μέτρα από την κυρία έσοδο του ναού. Και σταμάτα, του λέει, μη μετράς παραπέρα. Μη μετράς τα πει. Δεν θέλει ο Θεός να ξέρει τίποτα περισσότερο. Μόνο τους καταδικούς του θέλει να ξέρει ο Θεός, τους ευσεβείς. Παρακάτω δεν θέλει να ξέρει κανέναν, δηλαδή δεν αναγνωρίζει κανέναν. Και λέγει ο άγγελος, εδόθη να πατηθεί η αυλή του ναού, η αυλή του ναού και η πόλη Ιερουσαλήμ υπό των εθνών 42 μήνες, 3,5 χρόνια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Πολύ μα πολύ από τους χριστιανούς μας, γιατί όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν ότι η πόλη του Θεού Ιερουσαλήμ, όπου και στο ίδιο το βιβλίο λέγεται η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία. Θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Αυτό εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Οι χριστιανοί μας, ναι, όταν θα δουν ότι μπορεί να διωχθούν
να υποστούν δεν ξέρω τι να υποστούν, το παραμικρό, να το παραμικρό παρακάτω, να μας βγάλουν, να μας πούν δεν θα έχεις μισθό γιατί η ταυτότητά σου δεν είναι αυτή που θέλουμε, ή κάτσε να σου βάλουμε τη σφραγίδα του αντιχρίστου και τα λοιπά. Και σου λέει να πεινάσω, α παιδιά μου να πεθάνουν. Και θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Για να μην σας πω ότι τον προσκυνούμε καθημερινά. Μέσα με τον τρόπο της ζωής που κάνουμε. Συνεπώς, πολλοί, μα πολλοί χριστιανοί μας θα προδώσουν την πίστη και θα χαθούν. Αυτό είναι το περισσότερο για μένα, σας είπα. Από χρόνια που το έχω διαβάσει και η εντύπωσή μου δεν έχει περάσει το περισσότερο εντυπωσιακών σημείων μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δηλαδή χτυπιέμαι και οδύρωμαι και κλαίω και αναστανάζω και λέω κάθε φορά πω οι χριστιανοί, πώς οι χριστιανοί, λίγοι θα σωθούν, λίγοι θα σωθούν. Αυτά πρέπει να τα λέμε για να ετοιμαζόμαστε ανά πάσα στιγμή. Έτσι ας καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι εφόσον μέσα στο λαό του Θεού αυτή τη στιγμή κλήρος και λαός οργιάζει από αιρέσεις, πόσοι παρασυρώμεθα από αιρέσεις, από ανήθικες πράξεις, με τη στενή και με την ευρία έννοια της λέξεως, και κληρικοί πέφτουν σε ανήθικες πράξεις και με τη στενή και με την ευρία έννοια της λέξεως. Και βλέπει κανένας ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σήμαντρο που μας ειδοποιεί: έρχεται η τιμωρία του Θεού. Θυμόσαστε πριν πολύ λίγα χρόνια ένα περιστατικό μιας εικόνος του Χριστού μέσα στο πρωτοδικείο, σε ένα πρωτοδικείο των Αθηνών, που εκκινήτω και δεν σταματούσε. Το ενθυμίστε? Το ξεχάσαμε. Ενθυμίστε πως τον τελευταίο καιρό η κανδύλα στη Μονή Ιβύρων, στην Πορταΐτισσα, κινείται άτακτα και περίεργα. Λέγουν οι πατέρες ότι πριν γίνει, ξεκινήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κατά τον ίδιο τρόπο εκκινείται η κανδύλα αυτή. Περνάνε και τα ξεχνάμε, γιατί τα χρονικά όρια του Θεού είναι ευραία. Δεν είναι σήμερα το δείχνει και αύριο επεμβαίνει ο Θεός. Ειδοποιεί. Είναι ο χρόνος μετανοίας. Ο Θεός είπε ότι θα καταστρέψω τον κόσμο με τον κατακλυσμό. Ξέρετε πότε τον κατέστρεψε? Όταν τελείωσε η κυβωτός. Και ξέρετε πότε τελείωσε η κυβωτός? 120 χρόνια μετά. Τι έκανε ο Θεός? Περίμενε. Περιμένει ο Θεός, γιατί είναι μακρόθυμος. Μακροθυμεί ο Θεός. Μη λέμε μα έγινε αυτό πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια. Αγαπητοί μου, μακροθυμεί ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να τρομάξουμε. Σταθερά έρχεται η οργή του Θεού. Δεν είμαι προφήτης, δεν είμαι προφήτης. Κάθε πιστός αν διαβάζει τη Γραφή αυτά τα πράγματα, βλέποντάς τα και διαβάζοντας τη Γραφή, μπορεί πολύ καλά να τα καταλαβαίνει. Είναι σημεία δηλαδή επικειμένου ολέθρου όλα αυτά. Αλλά και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι το σπουδαίο? Είδατε στην οπτασία αυτή του γέροντος Ιωάννου εκεί στην εποχή των Περσών που κατέλαβαν και την Ιερουσαλήμ και είχαν, ξέρετε, πάρει και το τίμιο ξύλο. Ο Ηράκλητος το πήρε πίσω, ο αυτοκράτορ, το θυμόσαστε. Κάθε προσευχή δεν ακούγεται τότε. Είδατε εκεί στο όραμα. Ο λαός έλεγε Κύριε ελέησον και ιερείς, δεν άκουγε τίποτε ο Χριστός. Θα μου πείτε, και που ξέρουμε αν το όραμα αυτό έτσι ήταν σωστό, μήπως μια υπερβολή, μήπως... Είναι γνωστό ότι έχουμε την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Εκείνο που είναι στην παράδοση και συμφωνεί με τη Γραφή, αυτό είναι γνήσιο. Αν κανείς αμφιβάλλει και δεν θα δεχόταν αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, δεν έχω παρά να σας διαβάσω τώρα την Αγία Γραφή. Είναι στον προφήτη Ιερεμία, στο 11ο κεφάλαιο
14ος στίχος. Και εσύ, λέει ο Θεός τον προφήτη, προσέξτε, μη προσεύχου, μη προσεύχεσαι περί του λαού τούτου, να μη προσεύχεσαι για αυτόν τον λαόν και μη αξίου περί αυτόν εν δεήσει και προσευχή, και να μην αξιώνεις ό,τι μου ζητάς με τη δέησή σου και με την προσευχή σου, ότι ούκης ακούσομαι εν το καιρό, ενώ επικαλούνται με εν καιρό κακός έως αυτόν. Δεν θα σ' ακούσω, θα τους τιμωρήσω, θα τους κακώσω. Μη προσεύχεσαι. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ο Θεός μπορεί να λέγει στον προφήτη του μη προσεύχεσαι? Είδου, έτσι ο Θεός τιμωρεί με φωτιά της οργής του συναγωγές αμαρτωλών, όπως και έθνη, έθνος που απειθεί και αποστατεί. Έτσι τιμωρεί. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να φοβηθούμε. Και πηγαίνουμε στα λίγα λεπτά που μας μένουν στον επόμενο στίχο. Ούτε ξυλάσατο περί των αρχαίων γιγάντων ή απέστησαν τη ισχύ αυτών. Δηλαδή ο Κύριος δεν συνεχώρησε τους αρχαίους γίγαντες που απεμακρύνθησαν από το Θεό στηριζόμενοι στη δύναμή τους. Εδώ ο σοφός Σιράκ παραθέτει ένα παράδειγμα ασεβών αμαρτωλών ανθρώπων. Πρόκειται για τους αρχαίους γίγαντες που έζησαν πριν τον κατακλυσμό. Όσοι έχετε διαβάσει την βιβλία της Γενέσεως, τα πρώτου κατακλυσμού, εκεί θα το έχετε δει αυτό. Πάνω σε αυτούς θα είχαμε πολλά σπουδαία στοιχεία να παρατηρήσουμε, σε αυτούς τους γίγαντες που μας διηγείται το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ήσαν, λέει, οι γίγαντες οι ονομαστοί. Έτσι σημειώνει ο ιερός συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως. Αυτοί οι γίγαντες ήσαν καρπός, μίξεως των ιών του Σιφ και των θυγατέρων των ανθρώπων. Είναι γνωστό ότι ο Θεός μετά από το έγκλημα που έκανε ο Κάιν, σκοτώνοντας τον αδελφό του τον Άβελ, και δεν πρόλαβε να έχει οικογένεια ο Άβελ, δεν άφησε απογόνους, ξεχώρισε ο Θεός δύο λαούς. Μπορεί να ξεχωρίζει ο Θεός? Ο Θεός δεν είναι ο Θεός της ενότητας? Αγαπητοί μου, είναι και της ενότητας, είναι και του διαχωρισμού. Και ας αφήσουμε τις φλιαρίες κάποιων που θα ήθελαν εν ονόματι πολλές φορές μιας ενότητος, όπως είναι Φερρυππίν ο οικουμενισμός. Μα περί ενότητος ο λόγος. Όταν ο Θεός ξεχωρίζει, εσύ ποιος είσαι που μιλάς για ειρήνη και ενότητα? Όταν ο Θεός εγείρει πόλεμο, πυρήλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω, η γη διανύχθη, παρότι έχει άλλο νόημα αυτό εδώ που είπε ο Κύριος. Όταν ο Θεός βάζει τον πόλεμο επάνω εις τη γη, εσύ ποιος είσαι που είσαι στην ειρήνη? Τι πόλεμος? Πόλεμος αντιθέσεων. Τι αντιθέσεων? Θεού και διαβόλου. Απλούστατα. Έτσι λοιπόν τότε, τότε έγινε κάτι φοβερό. Ο Θεός είπε στους απογόνους του Σιθ, ο οποίος Σιθ κατέλαβε τη θέση του Άβελ, διότι ο Σιθ θα ήταν ο πρόγονος του Ιησού Χριστού. Διαβάστε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στη γενεαλογία του Χριστού, που αναφέρει το όνομα του Σιθ, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού, λέγει. Αυτοί ήσαν οι ιοί του Θεού. Ήσαν καλοί άνθρωποι. Γνώριζαν τον Θεό. Οι απόγονοι του Κάιν δεν λέγονται οι ιοί του Θεού, λέγονται οι ιοί των ανθρώπων. Οι ιοί του Θεού, οι ιοί των ανθρώπων. Απλώς άνθρωποι δηλαδή. Έτσι οι θυγατέρες των ιών των ανθρώπων ήσαν όμορφες και τις είδαν οι ιοί του Θεού ότι ήσαν ωραίες, παρότι ο Θεός είπε δεν θα μιλείτε η μία γενναία με την άλλη γενναία. Αυτοί εμείς ήσαν.
Και τότε άρχισαν να γεννιόνται οι γίγαντες, οι ονομαστοί άνθρωποι, λέει, οι περίφημοι εκείνοι άνθρωποι, και το αποτέλεσμα ήταν, αγαπητοί μου, να καταλήξουν άνθρωποι σαρκικοί, διότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά, καθόλου καλά με αυτούς τους γίγαντες. Δηλαδή τι ακριβώς ήσαν, γιατί το λέει μάλιστα και γίγαντες, σωματώδεις. Σήμερα βλέπετε ότι στα ποδόσφαιρα, στα μπάσκετ, στα σούπα, στα μπότες, κλπ. Σε όλα αυτά τι γίνεται, προβάλλεται η σωματική δύναμη. Σωματική δύναμη. Τίποτε άλλο. Για το μυαλό, για την πνευματική καλλιέργεια. Αυτά πάνε περίπατο. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται γίγαντες, ακριβώς διότι έπεσε το βάρος στη γιγαντοσύνη του στη σωματική. Δηλαδή σαν σαρκικοί άνθρωποι. Και προς εμεθράτω η αξία τους σε αυτήν την γιγαντοσύνη τους. Δηλαδή στη ζωτικότητά τους. Δηλαδή στο βιταλισμό τους. Βιταλισμό τους. Ίσα βήτα θα πει ζωή. Στην ήταν ζωώδης άνθρωποι. Με νεκρωμένο το πνεύμα. Ζωώδης άνθρωποι. Μήπως έχει τίποτα χαρακτηριστικά με την εποχή μας. Δια το είναι αυτού σάρκας, λέγει ο Θεός. Ενώ τη σάρκα ο Θεός την έκανε. Δηλαδή σαρκικοί άνθρωποι, ζωώδης. Η Σοφία Σολομώντος σημειώνει το εξής: και αρχής γάρ απολυμμένων υπερηφάνων γιγάντων κλπ. Στο 14ο κεφάλαιο. Υπερηφάνων γιγάντων, ναι. Πράγμα που δείχνει ότι η αιτία της αποστασίας των από το Θεό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά αυτή η ίδια η υπερηφάνειά των. Τι υπερηφάνεια? Η υπερηφάνεια στηριγμένη στη ζωική τους δύναμη και στη ζωική τους, ζωική υπογραμμίζω, υπεροχή. Τη φτώχεια. Στη ζωική υπεροχή να υπερηφανεύομαι. Και ο Βαρούχ ο προφήτης γράφει στο 3ο κεφάλαιο. Εκεί λέγει εγεννήθησαν οι γίγαντες, οι ονομαστοί, οι απαρχείς, γενόμενοι ευμεγέθες. Ευμεγέθες. Σήμερα δείχνουν τα ποντίκια τους οι άνθρωποι, τους μίστους. Επιστάμενοι πόλεμων. Ήξεραν να πολεμούν. Ουτούπους εξελέξατε ο Θεός, ουδέ οδόν επιστήμης εδώ και ναυτής. Δεν τους διάλεξε ο Θεός ως εκλεκτούς, ούτε τους έδωσε την επιστήμη, θα σας πω τι θα πει αυτό. Και από όλον το παρατομή έχει φρόνηση. Χάθηκαν γιατί δεν είχαν φρόνηση. Από όλον το δια την αβουλία αυτών. Χάθηκαν για την αβουλία τους. Θα πει επιστάμενοι πόλεμο, ήσαν επιτίδη στην πολεμική τέχνη. Δηλαδή ήσαν φιλοπόλεμοι, ήσαν εριστικοί, ήσαν εγωπαθείς. Ο Θεός τους απεδοκίμασε, γιατί γι' αυτό δεν τους έδωσε οδόν επιστήμης. Είναι, ίσως πρώτη φορά θα το ακούσετε, είναι ένα άλλο όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Όπως λέγεται σοφία, λέγεται και επιστήμη. Ο Ιησούς Χριστός λέγεται και επιστήμη. Γι' αυτό λέει στον δεύτερο ψαλμό, δράξαστε παιδείες. Χουφτιάξατε την παιδεία. Δηλαδή παραλάβετε τον Θεόν λόγον. Μήπως λέει οργιστεί ο Θεός εναντίον σας. Γιατί τι θέλει ο Θεός πατήρ? Να πάρουμε τον Θεόν λόγον. Είναι δηλαδή, με άλλα λόγια, η ενυπόστατος σοφία. Δράξαστε παιδείας. Ακόμη οι άνθρωποι εκείνοι από όλον το χάθηκαν δια την αβουλία των. Αυτό σημαίνει δεν διέθεταν αγαθήν προαίρεση που να κινεί τη βούληση στο αγαθό και στο Θεό. Ακόμη εκείνοι οι άνθρωποι διέφθηραν και την γη με τις αμαρτίες των. Λέγει ο Θεός, εφθάρει δε η γη εναντίον του Θεού και επλήστη η γη αδικίας. Θέλετε όμως και κάτι άλλο? Την έφθηραν τη γη με την οικολογική καταστροφή, αυτό που γίνεται και σήμερα, που είναι συνέπεια της ανθρωπίνης φιλαυτίας, του καταναλωτισμού, της πατάλης των αγαθών της γης. Ναι, είναι αξιοπαρατήρητο ότι η γη εκτίσθη διά των άνθρωπων
και τον ακολουθείς την καταστροφή του. Να τι λέγει ο Θεός στο βιβλίο της Γενέσεως: «Και είπε Κύριος ο Θεός τον Νόε, καιρός παντός ανθρώπου είχε εναντίον μου, ήρθε το τέλος κάθε ανθρώπου μπροστά μου, ότι επλήστη η γη αδικίας από αυτόν και ειδού εγώ καταφθείρω αυτούς και την γη, θα τους καταστρέψω, αλλά μαζί με αυτούς και θα τους καταστρέψω και θα καταστρέψω και τη γη. Και ούκ εξηλάσατο περί των αρχαίων γιγάντων», λέει η Σοφία Σιράκ. Δεν τους λυπήθηκε ο Θεός και τους κατέστρεψε. Μήπως βρίσκομαι σημεία τα τότε στην εποχή μας? Ευχαριστώ που με ακούσατε.